Σε ό,τι αφορά το φράγμα, είπαμε αρκετά. Εδώ όμως θα σας πω μόνο μία λέξη. Σύντομα θα κάνουμε όλη την ανάλυση. Δεν υπάρχει, δεν τίθεται θέμα να σταματήσει το έργο του φράγματος του Ασωπού. Δεν παίζει τέτοιο σενάριο. Το έργο θα ολοκληρωθεί, αυτό είναι το μόνο που θέλω να πω τώρα, λεπτομέρειες και σε λεπτομέρειες θα αναφερθώ, συντομότατα. Και για το έργο που εξελίσσεται και για τα δίκτυα του φράγματος του Ασωπού. Γιατί ακούω πολλά από πολλούς, συντομότατα θα τα πούμε για όλα και με λεπτομέρειες. Ξαναλέω, το μόνο που θέλω να κρατήσετε είναι ότι δεν τίθεται θέμα να σταματήσει το έργο που έχει φτάσει στο 90% της ολοκλήρωσης και να σταματήσει εδώ. Για λόγους που δεν χρειάζεται να αναλύσω και ως προς την αναγκαιότητα, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες, γιατί πέρασε από πολλά, δεν θέλω να πω ξαναλέω σε ανάλυση, θα την κάνω όμως την ανάλυση αυτή και θα απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση συντομότατα, τότε που θα μπορούμε να πούμε τα πάντα. Και εύχομαι ο χειμώνας να είναι καλός φέτος, γιατί μας αφορά όλους. Μέχρι να ολοκληρωθεί το φράγμα, πρέπει να βρούμε εναλλακτικές, αμέσως κινήσεις που βοηθούν για να κερδίσουμε χρόνο μέχρι την ολοκλήρωσή του. Και αυτό είναι ευθύνη όλων μας. Και βήματα στην κατεύθυνση του να λύσουμε προβλήματα αφορά όλους μας. Και αυτούς που κατασκευάζουν, αλλά και αυτούς που έχουν την ανάγκη. Τέτοια βήματα θα τα συζητήσουμε σε συνάντηση εργασίας για να ξέρουμε τι κάνει ο καθένας και τι μπορούμε να περιμένουμε από όλα αυτά που εξελίσσονται. Αυτά ήθελα να σας πω και να μοιραστώ μαζί σας. Χαίρομαι που τα είπαμε και στο Δήμο εδώ και με τον Δήμαρχο και με τους συνεργάτες, με όλους, και επαναλαμβάνω, είναι υποχρέωση δική μας και δική μου ο καθένας από την πλευρά που βρίσκεται, αξιοποιώντας την ευκαιρία, να βάλει ένα πετραδάκι για να είμαστε χρήσιμοι στον τόπο μας, σε συνθήκες που η ευθύνη είναι πιο μεγάλη, γιατί η ανάγκη είναι πιο μεγάλη.